Hollywood γίνεται λίγο-λίγο η Μεσσηνία. Ύστερα από το φιλμ του Γιάννη Σμαραγδί, Ο Θεός αγαπάει το Χαβιάρι, αλλά και το Πριν τα Μεσάνυχτα με τον Ethan Hawke, που είχαν φόντο το μεσσηνιακό τοπίο, άλλη μια ταινία προβλέπεται να γυριστεί στην Πύλο. Η τρίτη συνέχεια από το Sex and the City θα έχει ελληνικό άρωμα. Και εγώ το έμαθα κάποια στιγμή, αλλά δεν έχω κάτι επίσημο να σου πω. Συζητήθηκε ότι υπάρχει μια αίσθηση, αλλά δεν ξέρω με λεπτομέρειε, μα με κάτι που να μην είναι βάσιμο. Γιατί ειδικά εγώ συμμαχώς είμαι από κάτι που δεν έχει βάση. Τα πιο μοδά τα κορίτσια της Νέας Υόρκης αφήνουν το Μανχάταν, ξεχνάνε το Αμπουντάμπι που βρέθηκαν στο δεύτερο φιλμ της σειράς και τώρα με σανδάλια και καφτάνια θα τη δουν ελληνικά. Ένα τρόπο διαφήμιση αμέσως μέσα από ταινίες της περιοχής. Έτσι περιμένουμε να είχε σαγκάλες. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ σε κάθε ευκαιρία εκδηλώνει την αγάπη της για τη χώρα μας. Όπως τότε που την είχε συναντήσει η κάμερα του Star. I've been to Greece numerous times. I love Greece. Greece is one of my most favorite places in the whole world. I wish I was half Greek. I wish I was completely Greek. Μην εντυπωσιαστείτε αν στο soundtrack του Sex and the City 3 ακούσετε και ελληνική μουσική, αφού η διάσημη ηθοποιός έχει αδυναμία σε δύο Ελληνίδες τραγουδίστριες. Anna Vissi. I think met her once. I have all her music. Ellie Kokina. I love her music. I have so much Greek music. Παραγωγός της φημολογούμενης ταινίας θα είναι ο Χρήστος Κωνσταντακόπουλος, που όραμά του η Ελλάδα να γίνεται κινηματογραφικός και όχι μόνο προορισμός.